Καλησπέρα σας από το γνωστό μέρος των πρωταθλητών της καρδιάς μας. Σήμερα είναι Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, μέρα ιστορική για την ΑΕΚ. Πέρασαμε και μια ιστορική μεταγένεια, αλλά σήμερα είναι ακόμα πιο ιστορική για μένα, γιατί η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο επίσημο αγώνα της μέσα εδώ πέρα, στο γήπεδο που μας έφτιαξε ο Δημήτρης Μελισσανίδης στην Αγία Σοφιά. Λοιπόν, είμαι εδώ πέρα με τον Κώστα του Ρέθυμνο. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Και θα κάνουμε μια βόλτα εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται. Όπως βλέπετε τα πλάνα είναι ψηλά. Μην με αρχίσετε, κανονίστε, γιατί δεν θέλω να δείχνω πρόσωπα. Και το συγκεκριμένο που μου είπατε από κάτω, νιώθω την ανάγκη να πω δύο πράγματα. Που μου είπατε για τους σωλήνες, ωραίους σωλήνες έχουμε, έτσι. Το φτιάξαν ωραίο το γήπεδο. Αλλά για να το πιάσω λίγο πιο σοβαρά το θέμα, είχε κόσμο ο οποίος δεν ήθελε να φανούν τα πρόσωπά του. Λοιπόν, γι' αυτό και επειδή κατά πάγια τακτική μου δεν και εγώ δεν θέλω να δείχνω πρόσωπα, έτσι, γιατί είναι άλλα άτομα που είναι από περιοχές άλλες και τα λοιπά και μπορεί να τους δημιουργηθεί πρόβλημα. Όχι επειδή γράφουμε στα σχόλια από κάτω ότι πρέπει να δείχνουμε πρόσωπα, σαν και καλά να δείχνουμε πρόσωπα. Εγώ δεν θέλω να δείχνω πρόσωπα. Λοιπόν, όποιος δεν μπορεί να συμφωνήσει με αυτό, εντάξει, τι να πω. Ξέρω, ας μην βλέπει τα βίντεο, τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, μην γελάς καθόλου. Λοιπόν, αρχηγέ, από εδώ πάμε. Να κάνουμε την περιφορά την όπως πρέπει. Λοιπόν, προχωράμε προς τα πέρα και βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι αυτό πρόσωπο. Θα έχουμε νέο κόλπο τώρα. Λοιπόν, βλέπουμε κόσμο που πάει και έρχεται. Με ρωτήσαν αν θα κάτσω μέχρι το βράδυ εδώ πέρα. Δεν έχω σκοπό να γύρω σπίτι. Η γυναίκα μου λέει φάει έξω την κόλπο. Όχι, ου, στη γυναίκα, εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, μεταξύ μας τα ου. Και μία φιλαδέρφια που έχει φορέσει τα γιορτινά της και σήμερα για να υποδεχτεί την ομάδα η οποία θα δώσει το πρώτο μάτσο, όπως είπαμε, με τον Ιωνικό εδώ, και θα δοκιμάσουμε και τα ντεσιμπέλ. Θα είναι όλο το γήπεδο μία σκεπαστή. Κάποιος φίλος από κάτω έγραψε ότι δεν συμμετέχουν όλοι. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Λοιπόν, θα τα δούμε και σήμερα πώς θα γίνουν αυτά. Δεν βλέπω και πάρα πολύ κόσμο. Κάτσε να δείξω και κανένα κάθετο πλάνο. Λοιπόν, ωραία. Πιστεύω ότι παρακαλώ. Τα ντεσιμπέλ σήμερα θα ξεπεράσουν αυτά που. Τη Γαλατά Σεράι, λες. Λοιπόν, ωραία. Προτρέπουμε τον κόσμο να φωνάζει. Και μην τραβάτε τίποτα βίντεο και δεν. Μην είστε τίποτα τέτοιοι, κανονίστε. Τι κόλπο είναι αυτό. Ωραία. Όπως ακούσατε στο χτεσινό βίντεο, το οποίο ήταν προπονησάτο, δηλαδή ήταν της προπόνησης, και ήταν η πρώτη ιστορική προπόνηση της ΑΕΚ μέσα σε αυτό το χώρο, την Αγία Σοφιά. Στην αρχή νομίζαμε ότι δεν μας βάλανε, τελικά μας βάλανε. Και ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Βερίνος είπε ότι όταν συντρέχει λόγος και τα λοιπά, θα κάνουμε ένα βίντεο, ξέρω εγώ, να δείχνουμε, ξέρω, θα λέμε ο Περγάτης. Γιατί εδώ φανταστείτε, πριν γίνει το γήπεδο και που βιαζόμασταν να γίνει, κάναμε αμάν μέχρι να δούμε εργάτες. Φαντάσου τώρα μετά, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα έργα, τι να σας πω, ό,τι θέλει ας γίνει. Εγώ το έργο το παρέδωσα. Λοιπόν, και θα γίνουν και τα γνωστά, ξέρω εγώ, εκεί με τα μάτσια από εδώ από εκεί. Θα λέμε, να, εμείς είμαστε εδώ πέρα, φαινόμαστε στη γεια. Λοιπόν, okay. Εδώ είναι η κεντρική θύρα των επισήμων. Τι άλλο ήθελα να πω, διάφορα. Πολύ ωραία συναισθήματα. Από την πέμπτη εδώ πέρα είμαστε καταχαρούμενοι, συγκινημένοι, τα πάντα όλα, ό,τι συναισθήματα κυκλοφοράνε. Έτσι. Ένα λεπτό. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε τον αρχηγό τον Πέτρο, δηλαδή αυτόν που έβαλε τις πέτρες, ο οποίος τα έχει αφήσει έτσι. Δεν ήταν αυτό προαπαιτούμενο για να μπούμε στο γήπεδο, αλλά λογικά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό, έτσι. Άμα γίνει, εδώ είμαστε. Τι άλλο. Σίγουρα τα βίντεο με τη μορφή που είχαν μέχρι τώρα δεν πρόκειται να ξαναγίνουν, γιατί είχαμε πράγματα να πούμε. Είχαμε χωματουργικές, είχαμε πετά, είχαμε κόλπα εκεί πέρα, τρυπάτα, ιστορίες, τέτοιες ατάκες δεν ξαναβγαίνουν, κρατήσετε συλλεκτικές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έτσι, θα βρούμε νέες διεξόδους, δηλαδή με τα γήπεδα, με τα μάτς και τα λοιπά. Ελπίζω η ομάδα να πάει καλά, να πάμε για πρωτάθλημα,
Αν κερδίσουμε σήμερα, είμαστε δεύτεροι, να το πούμε και αυτό. Εκτός αν θέλετε να βάλω μέσα να κάνουμε με συνταγές μαγειρικής. Πώς το βλέπουμε, κάτι. Και να φέρνει εσύ από το Ρέθυμνο τα τσίπουρα εδώ να γίνεται σκοτωμό. Ρακές. Αν όχι, θα με μαλώσω. Λοιπόν, και να φέρνει εδώ πέρα και να γίνεται χαμό. Αλλά και λόγω ζαχάρου δεν κάνει. Λοιπόν, οπότε σε αυτή την περίπτωση τι είναι αυτό, κάτι βάζουν εδώ πέρα. Εδώ πέρα κάτι βάψανε. Κάτσε μια στιγμή, θα το δούμε ένα λεπτό. Λοιπόν, εδώ βλέπω. Α, λοιπόν, ναι. Αυτό θα τα δώσουν σήμερα λογικά. Ωραία. Μια χαρά. Τα προγράμματα του αγώνα είναι, παιδιά. Τι ωραία. Θα τα δίνουν κάτω όπως θα δίνουν σε κάθε μάτς. Τα προγράμματα του αγώνα είναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια προσπάθεια βαψίματος. Λογικά θα το πιάσουν και αυτό. Έτσι. Ο χώρος εδώ πέρα όπως ήταν δεν έχει πειραχτεί. Εδώ είναι οι καντίνες οι οποίες ξεδιψάνε. Έχει καλό μεζέ. Καλό μεζέ. Δεν έχει καλό μεζέ. Τι μεζέ έχει? Φαΐ. Α, γουρνοπούλα. Λοιπόν, ξεδιψάνε και και χορταίνουν τον κόσμο. Εδώ βλέπουμε. Τι είναι αυτό, ναι. Εδώ, όπως έλεγα πριν, βλέπουμε κάποιες συμπληρωματικές εργασίες. Γιατί εδώ πέρα, ξέρω εγώ, κάποιος μπορεί να την κάνει και να βρεθεί μέσα. Απ' έξω να βρεθεί με κάποιο τρόπο μέσα. Κάποιες συμπληρωματικές εργασίες, λοιπόν. Εδώ βλέπουμε εφεδρίες, οι οποίες είναι έτοιμες να μπουν στη μάχη. Okay. Λογικά το αντίστοιχο θα γίνεται και από την άλλη μεριά. Ένας χώρος που δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, ήτανε το 8ο θαύμα της φύσης. Κοιμηθήκαμε, πρέπει να το πούμε και αυτό, κοιμηθήκαμε με χώρο που ήταν, ξέρω εγώ, δεν ήταν όπως πρέπει για γένεια και ξυπνήσαμε με χώρο για γένεια. Δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι μια χημική τουαλέτα για τους εργάτες. Εδώ βλέπουμε κάποια βαψίματα που γίνονται στο πάνω μέρος. Ωραία, έχουμε και δουλειές. Είναι ένα βίντεο που τα έχει όλα. Τι κόλπο είναι αυτό. Τι άλλο. Λοιπόν, επίσης να πω και κάτι άλλο παρατήρησα εγώ την Παρασκευή. Λοιπόν, μόλις τελείωσε το μάτς, βγήκαμε όλοι χωρίς κανένα συνωστισμό, χωρίς να ταλαιπωρηθούμε, ο κόσμος ήταν πολύ άνετα έξω. Ήτανε κάτι που έχουμε να δούμε στα ελληνικά γήπεδα πολλά χρόνια. Γι' αυτό και είναι και ένα υπεσύγχρονο γήπεδο που λέγανε ότι δεν θα βγαίνει σωστά ο κόσμος και πώς θα δίνανε τις άδειες. Αυτά λέγανε όποιος έρχεται εδώ πέρα θα παθαίνει κάτι. Έτσι τα παρατηρήσανε. Έλα, πες το, πάμε. Λοιπόν, ναι. Βέβαια βλέπαν τα βίντεο και ήταν υποψιασμένοι. Το έπιασε το υπονοούμενο, έτσι. Με τις συνεχείς συστάσεις. Λοιπόν, ο κόσμος ανταποκρίθηκε ωραία. Μακάρι κάθε φορά να είναι έτσι. Βλέπω εδώ στο βάθος ότι βάλανε κάποια ιστορίες. Δεν ξέρω πώς θα είναι αυτό. Λογικά και εδώ θα βάλουν τα συστήματα που βάζανε από την άλλη μεριά. Έτσι, οκ. Okay. Εντάξει, γενικά τα γήπεδα και ό,τι καινούργιες κατασκευές κρίνονται εκ του αποτελέσματος, δηλαδή με τη δοκιμή. Τώρα μπήκε τόσος κόσμος μέσα και πιθανόν να φάνηκε αν κάποιες αδυναμίες οι οποίες θα... Να, εδώ πέρα, έτσι τώρα πατάμε. Yeah. Εδώ δεν πατάγαμε ωραία. Αλλά σου λέω, το θαύμα της φύσης και ήταν... πολύ γρήγορα, δηλαδή μέσα σε μια μέρα, δύο μέρες το είχαν φτιάξει όλο αυτό. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για το θαύμα το 8ο της φύσης, το οποίο κοιμηθήκαμε... Άσε, μην το ξαναλέω, κάτω σε έγινε, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα βέβαια μένει όλα σε αυτός ο χώρος να διευθετηθεί, έτσι. Να φτιαχτεί όπως πρέπει, να φτιαχτεί και το πεζοδρόμιο της Καπαδοκίας το άλλο. Από την άλλη μεριά, γιατί δεν είναι τώρα εικόνα όπως πρέπει. Λοιπόν, μια χαρά. Εκείνο που πρέπει να πούμε και να το σκεφτόμαστε πάντα, ότι αυτό το γήπεδο δεν θα ήταν αν δεν ήταν ο Δημήτρης Μελισσανίδης να το έφτιαχνε. Λοιπόν, γι' αυτό το αρμόζει το ευχαριστώ για πάντα. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα το χαρούμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Είναι αυτό. Εδώ. Αυτά που λέγαμε δουλεύει κιόλας. Λοιπόν, εξαρισμός κάτω από τα καράτα όπως τα βλέπαμε εκεί με τους αρχηγούς. Λοιπόν, εδώ παίρνουμε γεύση από παράδεισο. Γενικώς έχουμε πάρει πολλές γεύσεις τώρα. Μας πέσανε μαζεμένες. Λοιπόν,
και ένα γήπεδο το οποίο είναι υπερπαραγωγή. Και να θυμηθώ εδώ πέρα τον Βίρονα, τον καλό το φίλο, μην το ξεχάσω, γιατί είπα προχτές ότι είπα και έτσι. Λοιπόν, οι οποίοι με τις πληροφορίες τους, γιατί άμα περιμέναμε από μένα δεν υπήρχε καμία περίπτωση, φτάσαμε εδώ πέρα που φτάσαμε, στο τέλος, έτσι. Και τα πράγματα θα γίνουν όπως τα είπαμε, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε από κάτω θα γράφετε, μην έχουμε κανένα κόλπο. Ένα βασικό για μένα, το οποίο μου θύμισε εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας, να πω είναι το εξής, ότι θα πρέπει εδώ γύρω γύρω, παιδιά, να μπουν κάδοι. Τι να τα κάνει ο κόσμος, έχουν μαζευτεί 100.000 σκουπίδια. Δηλαδή και δεν φταίει κι ο άλλος, τι να το κάνει. Δηλαδή θα μου πει, εντάξει, να το κρατάει, πόσο να το κρατάει. Θέλω να πω, δηλαδή πρέπει να μπουν κάδοι για σκουπίδια. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάδι, παγκάκια, ξέρω, πρέπει να οργανωθούμε. Τα παγκάκια δεν έχουν σχέση, αλλά οι κάδι. Λοιπόν, γιατί okay. Πρέπει το γήπεδο να το έχουμε καθαρό. Εννοείται ότι πρέπει να το έχουμε καθαρό, δεν γίνεται. Εννοείται. Πρέπει να μπουν κάδι και μέσα και έξω κτλ. Ώστε να ξέρει ο άλλος ότι όταν έχει, ξέρω, πάρει ένα μπουκάλι με νερό, χραπ, να το ρίξει μέσα στον κάδο. Δεν γίνεται να γίνεται αυτή η δουλειά εδώ πέρα. Λοιπόν, είδατε στο βίντεο χτες με την προπόνηση και γράφατε από κάτω για τα σκουπίδια. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά πρέπει να καθαριστούν και γενικά πρέπει να μπουν κάδι, εκτός άμα θέλουν να τα πετάμε κάτω. Δεν ξέρω τι νέα κουλτούρα είναι αυτή. Λοιπόν, να μπουν λοιπόν κάδι, ώστε ο κόσμος να πετάει τα σκουπίδια. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε στη θύρα 1. Χαλκιδόνα, Ηράκλεια, οκ. Okay. Μέσα περιφέρεται πολλής κόσμος και κάνει δουλειές. Και γενικώς με την προσοχή, και όπως είπε και ο φίλος ο Κώστας που βγήκαν ο κόσμος όπως πρέπει και τα λοιπά, με την προσοχή που δείξαμε όλοι, κύλησαν όλα καλά. Ιδιαίτερη προσοχή και διαχείριση συναισθημάτων, γιατί είπαμε η χαρά μπορεί να σας στείλει το ίδιο με τη λύπη. Για κάτσε να πάρουμε και άλλη γεύση από παράδεισο. Δηλαδή όταν η μπάλα πάει στο πλεκτό, το βλέπουμε εδώ πέρα το πλεκτό, έτσι. Εντάξει, ξέρω εγώ, γκολ και τα λοιπά, όχι πολύ συγκίνηση και τα λοιπά, γιατί, και ιδίως όταν παίζουμε και τα ντέρμπι και τα λοιπά, γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλα. Λοιπόν, εδώ ήταν, είναι το μεγάλο μοναστήρι, από εδώ ήταν η παλιά είσοδος που μπαίναμε, όποιος είχε τις ξεναγήσεις και τα λοιπά, είχαμε, δεν θυμόμαστε και τις ξεναγήσεις. Εδώ είναι τα φουγάρα του Τιτανικού. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τα φουγάρα του Τιτανικού που όσοι ήθιστε λέμε και κάποιο σύνθημα. Κάτσε να πιάσω μια σκιά για να βλέπουμε και τι γίνεται, γιατί με τον ήλιο δεν παίζεις. Ωχ, πάλι ήλιος. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα πούμε. Εντελώς αυθόρμητα. Η καψούρα μου για το δικεφαλό δεν μ' αφήνει και ακόμα τραγουδό. Σαν ουσία με στο αίμα μου κυλά και μου έχει αρρωστήσει τα μυαλά. Εδώ βλέπουμε τις 41, 43, 45, κάτω θύρες. Ωραία. Κάποιοι φίλοι λένε ότι πρέπει να βαφτεί όλο το κτίριο και τα λοιπά. Τώρα δεν το βλέπω στα άμεσα σχέδια. Για να μπορεί να γίνει αυτό, για να κάνουμε κανένα βίντεο. Το πιάσατε. Ωραία. Και εδώ βλέπουμε την μπουτίκ της ΑΕΚ και τα γνωστά μέσα, το εκκλησάκι, το νοπάπ, το λούστρο, όλους μαζί. Από ό,τι μου υπόθηκε, δίνεις τα παπούτσια σου εκεί πέρα, λέει, και με 15 ευρώ θα κάνουν καινούρια. Δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό. Τι καινούρια, θα εξαερίζουν μέσα έξω εκεί, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το βίντεο με Θεά τον Αετό. Λοιπόν, όχι αυτό τον Αετό εδώ, με το μάτι εδώ του Αετού, εδώ, αυτό. Λοιπόν, φίλε Κώστα. Λοιπόν, να πω και εγώ από τη σειρά μου, από τα παιδιά τη Λες και φίλων της ΑΕΚ του Ρεθύμνου, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, στο Βίρονα, σε... Στο καλό το φίλο, μην το ξεχάσω. Καλό το φίλο, ναι. Στο Λουκά με τα εναέρια. Με τα εναέρια. Εντάξει, σε όλα τα παιδιά που βοηθήσανε. Που βοηθήσανε να μας δείξει αυτό το στολίδι. Γιατί δεν είμαι μόνος μου, έχω κι άλλους. Εννοείται, όλα τα παιδιά. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ από την πρώτη μέρα που ξεκινήσατε τα βίντεο, από τα χώματα μέχρι το τελειωτικό αυτό που απολαμβάνουμε σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλα τα παιδιά και γνώμων. Να είστε αυτό. Καλά, να συνεχίσετε να είστε δίπλα στην ΑΕΚ, έτσι, όπως πρέπει και όπως το κάνετε, γιατί ξέρω ότι γίνεται.
Λοιπόν, και να πω ότι και εγώ έπαθα μεγάλη έκπληξη με αυτό που έγινε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από τα χώματα και το φτάσαμε εδώ πέρα. Δηλαδή, πραγματικά νιώθω ότι είμαι σε άλλη διάσταση τώρα. Ζω κάποιο όνειρο, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι απ' όλα. Λοιπόν, και μη ζητάτε βίντεο, το πιάσετε. Θα σα μαλώσω. Θα έχει βίντεο, δεν θα μα αφήνει. Κάτι λίγο. Να το σου, όχι, τι είναι αυτό. Άστα, φίλαθλοι, μην πιέζετε. Λοιπόν, κάνε ένα κλείσιμο. Με την νίκη. Δεν πιστεύω ότι δεν θα πέσει και σήμερα κλάμα με το πρώτο γκολ. Το θέμα είναι ποιος θέλει να το πρωτοβάλει. Α, ναι, για γράψτε από κάτω ποιος θα το βάλει και τα λοιπά. Ακριβώς, αυτό, να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας. Δεν περιμένεις να το πω, ούτε εγώ. Και θα πω εγώ τη δικιά μου πρόβλεψη. Παρακαλώ. Δεν ξέρω πόσο θα το δεχτούν κάποιοι, αλλά δεν πειράζει. Θα το βάλει ο Πέτρος ο Μάνταλος. Η δικιά σου, τι θα δεχτούν, λες την άποψή σου. Πιστεύω θα το βάλει ο Πέτρος. Ο Πέτρος θα το βάλει. Ωραία. Για κάτσε να σκεφτώ κι εγώ να κάνω διαφημίσεις να δω. Εγώ τώρα. Θα παίξει, γιατί δεν παίξει. Λοιπόν, εγώ να κάνω μία πρόβλεψη και θα πω Τσούμπερ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να πιούμε καφέ στα παρακείμενα καταστήματα. Έχουμε και Σταύρο, έχουμε και Βυζαντινή γωνιά, όλα τα μαγαζιά τα όπως πρέπει. Λοιπόν, τα λέμε μέσα από το κήπεδο τώρα πια με το επόμενο βίντεο. Μια ζωή ΑΕΚ. Λοιπόν, συμπληρωματικό για να πω ότι ο αρχηγός εδώ πέρα βάφει που λέγαμε ότι δεν βάφεται κιόλας. Λοιπόν, που λέγαμε ότι. Μιχάλη. Παρακαλώ. Έλα. Λοιπόν, βάφει. Και ετοιμάζει το γήπεδό μας. Τελικά όλα γίνονται, έτσι. Μια χαρά. Προχωράμε. Μια ζωή ΑΕΚ.